Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής, δέχθηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο τις καθιερωμένες ευχές για το νέο έτος. Πρώτος ευχήθηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ακολούθησε ο πρόεδρος της Βουλής κύριος Αθανάσιος Τσαλτάρης. Επίσης ευχήθηκαν στον κύριο Καραμαλή τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Τις ευχές του στον πρόεδρο έδωσαν ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συνασπισμού, κύριοι Φλωράκης και Κύρκος. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, δεν μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για τις καθιερωμένες ευχές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας λόγω ελαφρού κρυολογήματος. Με την καθιερωμένη λαμπρότητα έγινε το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας η επίσημη δοξολογία για το νέο έτος. Στην τελετή παρέστησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Αθανάσιος Τσαλτάρης, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, ο δήμαρχος της Αθήνας κ. Αντώνης Τρίτσης, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας, μέλη του διπλωματικού σώματος και άλλοι επίσημοι. Στη δοξολογία χωροστάτησε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ΠΑΣ Ελλάδος Σεραφείμ. Στη δοξολογία δεν παρέστησαν όπως είχαν ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του Συνασπισμού σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το θέμα των Απριλιανών, για το οποίο η κυβέρνηση τόνισε ότι τα κόμματα δεν είχαν διατυπώσει αντιρρήσεις. Την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Παπανδρέου, με το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για οικονομικό αδιέξοδο στη χώρα και εύχεται ότι θα υπάρξει εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Η κυβέρνηση με ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει εμπριστικό και προκλητικό το μήνυμα του κ. Παπανδρέου και προσθέτει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει χάσει μέσα στους προσωπικούς του προβληματισμούς την αίσθηση της πολιτικής ευθύνης, της πραγματικότητας και του μέτρου. Στην κυβερνητική ανακοίνωση επισημαίνεται πως το γεγονός ότι το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ μεταδίδεται, σε αντίθεση προς ό,τι συνέβαινε στο πρόσφατο πασοκικό παρελθόν, επιβεβαιώνει ότι σήμερα ζούμε σε μια άλλη δημοκρατία. Το γεγονός επίσης προστίθεται στην κυβερνητική ανακοίνωση ότι παραδέχεται ο ίδιος, το κόμμα του και συνολικά η αντιπολίτευση, ότι δεν έχουν εναλλακτική πρόταση εξουσίας και εκφράζουν την ευχή να αποκτήσουν το 1091, αποδεικνύει επίσης το αναξιόπιστο της όλης πολιτικής παρουσίας του Ανδρέα Παπανδρέου και των φίλων του. Και ανάγλυφα αποκαλύπτει, καταλήγει η κυβερνητική ανακοίνωση, το τραγικό αδιέξοδο μπροστά στο οποίο βρίσκονται, γι' αυτό και προσπαθούν με τεχνητή οξύτητα να δώσουν το πολιτικό τους παρόν. Ευτυχώς, ο ελληνικός λαός σήμερα δεν παρακολουθεί τις χρεοκοπημένες οξύτητες, τις επικίνδυνες πολιτικές ακροβασίες και τις τήρες παρελθοντολογικές αντιπαραθέσεις. Την άψογη λειτουργία των στρατιωτικών νοσοκομείων, ναυτικού στρατού και αεροπορίας διαπίστωσε κατά τις σημερινές του επισκέψεις ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ο Υπουργός ευχήθηκε χρόνια πολλά στους ασθενείς και ταχύ ανάρρωση, μοιράζοντάς τους συμβολικά δώρα. Η απειλή του πολέμου σημάδευσε την πρώτη μέρα του νέου χρόνου, ενώ συντόνισε τα πρωτοχρονιάτικα μηνύματα των ηγετών όλου του κόσμου σε μια κοινή ευχή για ειρήνη και παγκόσμια ασφάλεια. Ιδιαίτερα θερμά ήταν τα μηνύματα που αντίλαξαν ο Αμερικανός και ο Σοβιετικός Πρόεδρος και στα οποία επισημαίνεται η σύμπνοια των δύο χωρών σε όλους τους τομείς και ειδικά στους χειρισμούς της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Οι ετοιμοπόλεμοι άνδρες της πολυεθνικής δύναμης στη Σαουδική Αραβία γιόρτασαν πίνοντας σόδα και χυμούς φρούτων, ενώ την ίδια ώρα έφταναν ενισχύσεις πυροβολικού και από τη Γαλλία. Κοντά στους Αμερικανούς στρατιώτες γιόρτασε και ο αντιπρόεδρος Dan Quayle, ενώ οι πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις στην πλατεία Times της Νέας Υόρκης ήταν φέτος αφιερωμένες στην πολυεθνική δύναμη. Στο μεταξύ, οι αξιωματούχοι του State Department άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών James Baker θα περιοδεύσει εκ νέου στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή για επίγουσες διαβουλεύσεις με τις ηγεσίες των χωρών που συγκροτούν τη συμμαχία κατά του Σαντάμ Χουσέιν. Για την Τζέντα αναχωρεί αύριο η ελληνική αντιπροσωπεία, η οποία θα επισκεφθεί τη φρεγάτα Έλλη στην περιοχή του Περσικού κόλπου και θα ευχηθεί στο πλήρωμα με την ευκαιρία του νέου έτους. Επικεφαλής αντιπροσωπείας είναι ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ενώ μετέχουν βουλευτές από τα τρία μεγάλα κόμματα του Κοινοβουλίου, συγγενείς των μελών του πληρώματος και δημοσιογράφοι. Κατά την παραμονή του στη Σαουδική Αραβία, ο κ. Βαρβιτσιώτης θα έχει επαφές με αξιωματούχους της χώρας, κατά τις οποίες θα συζητηθούν η κρίση στον Περσικό κόλπο και διμερεί θέματα. Άλλοι 3.500 Βόρειοι Επιρώτες και Αλβανοί διέφυγαν στη χώρα μας στη διάρκεια της νύχτας. Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του πρακτορείου Associated Press Patrick Quinn, επικαλούμενος φυγάδες, σε μερικούς επετράπει να περάσουν στην Ελλάδα από αλβανικό φυλάκιο. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο ραδιοσταθμός των Τυράννων προειδοποιούσε τους Αλβανούς να μην επιχειρήσουν να διαφύγουν από τη χώρα.
Καλό ιονό πήραν από τον ουρανό οι αστρονόμοι στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Για πρώτη φορά από το 1971 φανερώθηκε την παραμονή της πρωτοχρονιάς η γαλανή σελήνη, το σπάνιο κοσμικό φαινόμενο που λένε ότι φέρνει καλή τύχη ενώ ευνοεί τα ευγενικά αισθήματα στους ανθρώπους. Η γαλανή σελήνη, δηλαδή η ύπαρξη δύο πανσέλινων τον ίδιο μήνα, συμβαίνει συνήθως το Φεβρουάριο και σπανιότατα σε άλλες εποχές του χρόνου. Η μείωση της θητείας μέχρι 15 μήνες είναι το δώρο για τους στρατευμένους την πρωτοχρονιά. Συγκεκριμένα από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή νέες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες η μείωση της θητείας θα είναι ανάλογη με τον τόπο και τη μονάδα την οποία υπηρετεί ο κάθε στρατευμένος. Για τους στρατόξυρας στρατιώτες που υπηρετούν σε μονάδες πρώτης κατηγορίας, θα απολύονται στους 15 μήνες, στις δεύτερες κατηγορίες 17 και τις τρίτες στους 19 μήνες. Στην πολεμική αεροπορία η θητεία θα είναι 17 μήνες στις μονάδες πρώτης κατηγορίας, 19 της δεύτερης και 21 της τρίτης. Ενώ για το πολεμικό ναυτικό η μείωση είναι σε 19, 21 και 23 μήνες αντίστοιχα. Παρακολουθήστε απόψε την εκπομπή «Τα γεγονότα του 90», η οποία θα μεταδοθεί στις 8.30 το βράδυ αντί στις 9 που είχε αρχικά προγραμματιστεί.